Και γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούριο βίντεο. Όπως βλέπετε παιδιά, στο σημερινό βίντεο σήμερα θα δούμε το ολοκαινούριο Brawl Talk. Όπως βλέπετε, σήμερα παιδιά, όπως βλέπετε, guys, επέστρεψα. Όπως βλέπετε, είχα επιστρέψει από την Κυριακή. Βλέπετε, επέστρεψα από τις διακοπές μου, από μια εβδομάδα που έκανα. Τώρα θα μου πείτε πώς πέρασες, Εμιλιάνα, πώς τα πέρασες. Να σας πω την αλήθεια παιδιά, τα πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Διασκέδασα πάρα πολύ, πέρασα καλά με τη γιαγιά μου, με τα ξαδρέφια μου και πέρα. Καταρχήν, δεν έπαιζα πιο πολύ Brawl Stars. Καταρχήν, μερικές φορές λίγο με ενοχλούσαν γιατί μου λέγαν να παίξουμε Roblox. Και τους λέω, γιατί παίζετε Roblox αφού δεν είναι για μικρά παιδιά. Αλλά τι να κάνω, ξαδέρφια, είναι εντάξει. Τους αναγκάσα, λέω, να παίξουμε Roblox μαζί. Ναι, όπως βλέπετε, επέστρεψα μετά από μία εβδομάδα. Και βλέπετε, συνεχίζουμε δυναμικά με ένα νέο βίντεο όπου θα σχολιάσουμε το ολοκαίνουργιο Brawl Talk, το οποίο είχε ανεβαστεί το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Να σας πω, ήταν 2 στην Αλβανία. Να σας πω την αλήθεια ότι ήταν μία ώρα πίσω. Βασικά δεν έχω δει τίποτα το παραμικρό. Δεν έχω δει τίποτα απολύτως ποιος είναι ο νέος Brawl, τι είναι τα skins και τέτοιο. Δεν έχω δει τίποτα απολύτως. Αλλά σήμερα θα πάμε να τα δούμε μαζί. Πρωτού ξεκινήσει το βίντεο, μην ξεχνάτε να πατήσετε το όμορφο like, μία εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε νέο βίντεο ανεβάζω. Και επίσης μην ξεχνάτε να μπαίνετε στο Discord μου server, να σας αφήσω και εκεί link κάτω στην περιγραφή. Και επίσης μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου, έχουμε ανοίξει νέο Instagram όπου και αυτό θα σας αφήσω και εκεί link κάτω στην περιγραφή αυτού εδώ πέρα το βίντεο. Και ναι, so πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο, μιας και που έχω μία εβδομάδα κάνω βίντεο. Και ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σου βλέπουμε, είναι το Brawl Stars και λέγεται Brawl Talk, είναι το νέο Brawl Talk και λέει Blind για κάποιο λόγο και το οποίο έχει δύο νέους Brawlers, έχει ένα νέο Solo Showdown Mode, ελπίζω να είναι πιο καλύτερο από το Showdown, θέλω να έχει Showdown διπλό plus, θέλω πιο πολύ και υπάρχουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, να αφήσουμε και λίγο τη φωνή για να δούμε τι θα μας πούν η Πάουλα και ο Ντάνε από ό,τι βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπω έχει σχέση, δεν ξέρω, με φυτά, δεν ξέρω τι φάση. Μου θυμίζει πολύ season της Eevee για κάποιο λόγο. Αλλά, οκ. Okay. In this Brawl Talk, you will see one brother trio completed. A Dipsy brother gets a friend. Highlights. Skins of the bonds. A lot of thumbs up. Much blink. Okay. So, λέει, μας έχει πει ότι, λοιπόν, να σας βάλω και υποτίτλους γιατί δεν θα καταλαβαίνετε την τύχη σας. Για να δω εάν έχει καν ελληνικά. Ρε φίλε, για ποιο λόγο δεν μας βάζουν τα ελληνικά. Ρε φίλε, βάζουν τα στις διάφορες γλώσσες, αλλά εκτός από ελληνικά. Έλος. Λοιπόν, για να δούμε. Okay, το πρώτο πράγμα είναι ότι θα συνδυάζει, βλέπω εδώ πέρα, συνδυάζει πολύ με Buster και Funk και θα είναι αυτός ο νέος Brawler, δεν ξέρω, η νέα Brawler. Και το μεταξύ, ένα νέο, αυτός παίζει να είναι ο νέος Brawler, βασικά δεν ξέρω, παίζει να είναι Chromatic. Λέει Dipsy, Hero gets a friend, okay. Gets a friend. Highlights. Highlights, αυτό το highlights ωραίο. Skins, Παναγία μου σκινάρες, τι είναι αυτό ρε φίλε. Αυτό το skin της Νάνη μου αρέσει, αυτό το skin του Brock μου θυμίζει πολύ τον Δία, τη φάση. Okay. A lot of thumbs up. Wow. Okay, για να δούμε. Okay, τι στο καλό κάνει αυτή τη στιγμή ο Ντάνι. Temple of bling. Oh. Temple of what? Oh, τι είναι αυτό. It's beautiful. Okay. Yeah, but it could be dangerous. Είναι πολύ επικίνδυνο ο Ντάνι. I've seen this trick before in a movie. Okay. Ναι, Ντάνι, πάει η Παούλα. Welcome to Brawl Talk. Okay. Turbos Theater. Okay, ο Φαν, τι κάνει εκεί, τρώνε popcorn. Όχι, γιατί το κάνεις αυτό. Εδώ πέρα έχουμε την Λόλα, κάποιος τη φτιάχνει τότε. Αυτή βασικά παίζει να είναι η νέα Brawler. Εδώ πέρα ναι. Για δούμε. Τι λέει ρε φίλε.
Πολύ ωραία αυτή η μπρόλερ. Ελπίζω να είναι η νέα μπρόλερ στον Brawl Pass. Turbo Theater. Okay. Φάνκ, όχι, μην το κάνεις. Okay. We are entering the Rumble Jungle this season. Oh, Rumble Jungle. Let's start with. Okay, so θα είναι η σεζόν του Μπό, της Νίτας και του Λίον. Okay. Okay, η Maisie, παιδιά, είναι η νέα Chromatic Brawler. Για να δούμε τι κάνει. Είναι, συνδυάζει τον Buster και με το Fang. Ωρε φίλε, την damage sky, φίλε. Okay. Damage φοβερό. Είναι πολύ καλή βασικά σε knockout. Για να δούμε τη super. Τι λέει ρε φίλε. Τι super είναι αυτή ρε. Ρε. Super. Η super της. Απίστευτη super. Απίστευτη. Okay. Skin της Males στο τα year 70. Πάλι πολύ ωραίο. Okay. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Banana Scold, ok. Ωραίο skin. Skin της Max, Leopardali Max και Panther Max, ok. Και skin στο Buster, πολύ ωραίο. Απίστευτο παιδιά. Jungle Rats Clay Meg, πολύ ωραίο τη φάση. Ωραίο skin της Meg. Ok. Τι λέει ρε φίλε, αυτό νομίζω, νομίζω αυτό είναι buff στην ουσία που έφαγε η Meg. Όλυμπους, τι λέει. Τι λέει ρε φίλε, ελληνικά skins. Ωραίο skin του Tick. Arias Nani, πολύ ωραίο. Zeus Brock. Τι λέει ρε φίλε. Okay, στο. Okay, Goblin Carl. Εντάξει, κλασικό, δεν είναι κάτι που. Leon the Star και αυτό, ρε. Okay. Bubble Gun BB. Εντάξει, okay, δεν είναι κάτι wow. Leopard Edgar. Εντάξει, και αυτό wow. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Okay. Okay, σαν το King Jess θα πάνε remove και αυτά τα skins, okay. Yay. Crow. Okay. Say no more, Danny. We now have skin rarities. Okay. Rarities range from rare skins are available for 29 gems. Okay. Είναι skin στα epic τέτοιο μια θα τα κάνουν τώρα. Okay. And the content with each rarity and the legendary skins, which are available for 299 okay. Gems. Okay. Legendary skins θα είναι 299 gems. As we've already communicated, with this update we'll also remove the 49 gem skin price point. Oh, δηλαδή θα διαγραφτούν τα με τα 49 gems κάποια skins. Following the update release, all former 49 gem skins will now be priced at 79. Θα είναι σε προσφορά από 79-49 gems. Καλό αυτό. It's been too long for this brawler to be alone in his own. Is it Buzz getting a friend? No. Otis. Έχουμε ένα φίλο του Otis. Oh, αυτός βασικά θα είναι ο δεύτερος νέος brawler. Για να δούμε. Okay. Για να δούμε παιδιά τι κάνει. Wow, πολύ ωραίος brawler βασικά. Ωραία, για να δούμε. Φίλος του Otis βασικά βλέπουμε. Πώς δεν έχει επιτεθεί στον Otis, τι φάση. Γιατί το βάζει στον Otis. Epic Brawler, ο νέος Epic Brawler. Για να δούμε τι κάνει το attack του. Τι λέει ρε φίλε. Τι damage sky. Είναι πολύ OP αυτός ο Brawler. Ο Brawler είναι πάρα πολύ OP. Ο Epic αυτός. Okay, η super του, καλή super του. Είναι αρκετά OP αυτός, πολύ σπασμένος.
Hank. Οκ, okay, και skin στο Hank βασικά. Καλό. Oh. Ναι. Bling. Τι είναι αυτό? Για να δούμε. Οκ. Oh, μπορούμε να πάρουμε skin στα οποία δεν μπορούμε εμείς με gems. Καλό. Οκ, καλό παιδί, πάρα πολύ καλό. Τι λέει ρε φίλε? Ρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Ρε ό,τι καλύτερο. Οκ. 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 In the Brawl Pass, we replaced the Tier 1 skin and the pin pack on the premium track with Bling. Oh, okay. On the free track, we've replaced the final pin pack with coins. Oh, okay, με 2000 coins. Καλό αυτό. Well, Donnie, we present you the catalog. Okay. In the catalog, you'll be able to purchase most cosmetics that have been released. Oh, okay. Sprays, profile pictures and skins. Ah, okay, καλό. And exclusive cosmetics as well as mythic and legendary skins are not available for Bling. You can okay. access the catalog through the shop or from the brawler page. Okay. And there you can see all the cosmetics arranged by groups. Cosmetics okay, πολύ καλό αυτό. Αρκετά καλό. You can select the brawler and all the available cosmetics will be available okay. on that page. When a new skin releases, it will only be available for gems or in-app purchase for a 2-week period. Okay. Indicate in the catalog when it will become available for Bling. Okay. Όταν δεν είναι τέτοιο, okay. Θα πρέπει να περιμένεις. Okay. Most older Star Point skins will now be available for gems and Bling. Okay. If you want to buy them for Star Points, you have to do it before the update. Okay. Mecha Bows and Mecha Cross color variations won't be available for Star Points or Bling after. Oh, okay. Δεν θα είναι με Star Points τα skin δυστυχώς αυτά του Crow. Δεν πειράζει. Exactly like it is with the. Εκτός από το Mortis. Τι λέει? Okay. Εκτός από τα τέτοιον. Okay. Okay. We are changing the trophy reset this season. Oh. We reduce the trophy season length back to 2 weeks with this update. Τι? However, πάλι! Όχι! Πάλι 2 εβδομάδες είναι, παιδιά. Οκ. The Bling reward is now based on the reset of 20 brawlers and has been changed significantly. Θα είναι για πάντα 2 εβδομάδες. Οκ. And you'll be able to give kudos to other players on the same screen. Okay, καλό. The end of the match. Καλό, καλό. You don't lose any trophies. We've also okay, καλό, καλό. Καρκετά καλό αυτό, πολύ OP. So now you will get it in the losing team more frequently if you play well, of course. Okay. You will now also get the mastery bonus on the losing side if you became the star player of the match, of course. Okay, άμα γίνεις star player μπορείς να πάρεις και bonus πάλι. Oh. Οκ, okay, στο Πάουλι θα είναι με όλα αυτά, με όλα αυτά θα είναι. Οκ. Okay. Θα είναι 20. Οκ, τέλεια. Οκ. Του μεταξύ δίνει και τι φάση. Δίνει και health όταν είναι τέτοιο. Καλό αυτό, πολύ ωραίο showdown. Αρκετά χρήσιμο. Οκ, okay, και έχουμε ένα giveaway για το skin του Colt. Banana Skull giveaway. Bye. Bye. Οκ, okay, ήρθε και η Πάουλα. Ρε φίλε, τι ήταν αυτό το Brawl Talk? Τι ήταν αυτό που μόλις τώρα, φίλε? Οκ, okay, το Brawl Talk είναι εξαιρετικά τέλειο. Βασικά έχουμε τον πρώτο, αυτός είναι ο νέος η νέα Chromatic Brawler, η οποία θα λέγεται Mysile, δεν ξέρω πώς λέγεται, Mysile, okay, η οποία βασικά το attack της κάπως, αλλά η super της ρε φίλε είναι φανταστική ρε φίλε. Και βασικά έχουμε και skins, έχουμε skin στην Max βασικά, έχουμε, ναι, στο tag 70 είναι το skin της Jungle Queen, Mail site, πολύ ωραίο, εντάξει, οκ. Okay.
Και αυτή η μπρόλη που βλέπετε συνδυάζει πολύ τον funk με τον Buster. Γι' αυτό μας έδειξαν. Και παιδιά, έχουμε και κάποια skins τα οποία είναι, ναι, τα Rumble Jungle Heroes, τα οποία είναι αυτή της Max, τη Λεοπαρδάλη Max, αυτό το skin του Buster, το Banana Colt, και πραγματικά είναι αρκετά skins. Και βγαίνει και Panther Max εδώ μεταξύ, Λεοπαρδάλη Max, πολύ ωραίο, αξίζει να το αγοράσετε. Κορκόδιλ Buster, και αυτό πολύ ωραίο, πρώτο skin στο Buster. Και το μεταξύ έχει φάει ένα buff στη Meg, το οποίο είναι ότι εάν πεθάνεις από αυτό, ξαναγίνεσαι τέτοιο. Νομίζω πες να έχει φάει buff η Meg, νομίζω, με αυτό το πράγμα. Λογικό θα μας το έχουν δείξει. Και okay, και αυτό ωραίο το skin της Meg. Μετά, ρε φίλε, έχουμε skins για θεούς, δηλαδή τα skin της Ελλάδας. Δεν περίμενα να βγουν τέτοια skins, ρε φίλε. Legends of Olympus, δηλαδή οι ομάδες του Ολύμπου. Ρε φίλε, είναι αρκετά όμορφο, ρε φίλε. Μας πλησάνε τους Έλληνες. Τι λέει, ρε φίλε? Legends of Olympus. Και αυτά τα skin, παιδιά, αυτά που βλέπετε, θα έρθουν, νομίζω. Νομίζω μας είχαν πει θα έρθουν αρχές Ιουνίου, βασικά. Αυτά τα skins. Είναι αρκετά ωραίο. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία skins. Αυτό είναι ωραίο το skin της Νάνη, αυτό το legendary skin. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, τα skins δεν θα είναι, ας πούμε, skin αυτό, skin. Θα είναι rare, θα είναι, ας πούμε, σαν ίδιο. Δηλαδή, δεν θα είναι τέτοιο. Θα είναι legendary, θα είναι mythic, θα είναι rare, super rare, epic skins. Δηλαδή, δεν θα είναι όπως ήταν παλιά. Πραγματικά είναι αρκετά ωραίο το update. Okay, αυτά είναι τα τρία νέα skins. Κοιτάξτε, έχουμε και κάποια skins κλασικά. Τη skin της BB, του Buzz, του Leon και νομίζω του Car, τα οποία θα κάνουν 29 gems. Εντάξει, δεν είναι κάτι wow. Τη Sam's νομίζω και του Edgar και τη Sam's, εντάξει. Ναι, normal skins. Πραγματικά, ρε φίλε, αυτό το update, εν τω μεταξύ έχουμε και νέα είδους star points, τα οποία ήταν με ουράνιο τόξο, τα οποία, για παράδειγμα, εάν δεν έχεις gems, μπορείς να αγοράσεις με αυτά, για παράδειγμα. Όταν ένα skin δεν βγαίνει, ας πούμε, τη διάρκεια, δυστυχώς δεν μπορείς να το πάρεις. Αλλά όταν το skin βγει, μπορείς να το πάρεις. Αυτό ουσιαστικά είναι αρκετά καλό. Είναι αρκετά χρήσιμο και βασικά πες να είναι πολύ καλό αυτό το update. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο update αυτό το πράγμα. Νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς. Και βασικά έχουμε τον δεύτερο νέο μπρόλο, ο οποίος είναι Epic. Ο οποίος, πώς τον λένε, γιατί ξέχασα το όνομά του. Νομίζω λέγεται Hank, νομίζω. Ναι, Hulk, δεν ξέρω πώς. Κάτσε, φίλε, να το βάλουμε λίγο πίσω. Αυτός είναι ο νέος μπρόλερ. Και βασικά αυτός εδώ πέρα είναι ο φίλος του Otis. Οπότε συνδυάζει λίγο με το περσινό μπρόλπα στο καλοκαιρινό που είχαμε. Okay. Ναι. Είναι ο Hulk. Ο Hulk, please. Δείξτε μας λίγο τον Hulk, παρακαλώ. Να τους. Ο Hulk, βλέπετε, αυτός θα είναι ο νέος δεύτερος μπρόλερ, ο οποίος θα είναι Mythic. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό, και αυτός ο μπρόλερ. Πραγματικά είναι αρκετά ωραίος. Hulk, εντάξει, το damage σου, ειδικά το attack του, ρε φίλε, είναι... Σκάει 2000 damage, ρε φίλε, αρκετά OP. Η super του πετάει κάτι τέτοιο και κάνει κάπως στα 1500 damage. Και αυτό εξαιρετικά OP είναι. Βασικά αξίζει να τον πάρετε αυτόν, πραγματικά. Βλέπετε, δηλαδή είναι αρκετά OP. Και βλέπετε, έχουμε νέα είδους star points, τα οποία λέγεται blank. Είναι αυτά εδώ. Με αυτά εδώ πέρα μπορούμε να πάρουμε skins, pins, sprays και profile icons, για παράδειγμα. Άμα εσύ δεν έχεις gems να αγοράσεις skins, μπορείς να αγοράσεις με αυτά. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις εκτός από legendary skins και πάνω, δυστυχώς. Θα πρέπει να πάρεις τα normal skins, νομίζω, τα rare, κάτι τέτοιο, είπε. Ναι, okay, βασικά αυτό είναι αρκετά καλό, νομίζω. Και πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα, γιατί αξίζει αυτό. Αυτό αξίζει, θα βοηθήσει αρκετά πάρα πολλούς παίχτες. Για παράδειγμα, θα βοηθήσει και εμένα, που... Δεν θα ξοδεύω, απλά θα ξοδεύω αυτά. Δηλαδή, απλά με αυτά θα αγοράσω skins. Τώρα που παλιά δεν θα έλεγα θα αγοράσω skins, τώρα θα αγοράσω. Με αυτό το update θα αγοράσω skins. Με αυτό το update που έχει γίνει. Βασικά, νομίζω έχει γίνει τώρα, νομίζω, αυτές τις μέρες. Ναι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό το update πες να είναι ότι καλύτερο. Και βασικά έχουμε και ένα νέο solo sold down. Το οποίο είναι όταν αν κάποιος πεθάνει. Πετάγεται ένα χοντό και ένα φαγητό και σου δίνει άπειρη ζωή. Νομίζω θα είναι αρκετά καλό να πουσάς πιο εύκολα τρόπαια. Οκ.
Και ναι, αρκετά καλό το update. Και το μεταξύ θα φάνε remove κάποια skins. Νομίζω στη Jesse θα τα υπόλοιπα, το Shadow King και το King Jesse, και τα τελευταία skins βασικά της Jesse θα φάνε removed. Δηλαδή αυτά θα ήταν τα τελευταία removes για την Jesse. Και βασικά αρκετά καλό. Δηλαδή αξίζει. Και το μεταξύ αυτά τα τέτοιο. Και το μεταξύ έχουμε το Trophy Log, τώρα θα τελειώνει σε 2 εβδομάδες τώρα. Δηλαδή ξανά. Που αυτό θα είναι λίγο πρόβλημα για τους, για τους παίκτες οι οποίοι πουσάνουν αρκετά τρόπια. Για παράδειγμα όπως ο Χίρα, ο Λάψα. Θα είναι λίγο κακό αυτό το πράγμα. Είναι λίγο χειρότερο. Είναι λίγο πρόβλημα για τους χέρια τέτοιο. Και θα είναι 2 εβδομάδες όπως ήταν παλιά. Ο λόγος επειδή έχουν αυτά τα star points τα οποία με τα ουράνιο τόξο. Και ναι, εμένα το update βασικά μου άρεσε πάρα πολύ. Οι δύο νέοι μπρόλες είναι αρκετά καλοί. Πιο πολύ καλός είναι ο Epic, ο Hulk ειδικά είναι πάρα πολύ OP. Βασικά το Brawl Pass της 18η σεζόν θα το πάρω σίγουρα. Θα αγοράσουμε το Brawl Pass, θα κάνουμε και ένα βίντεο μαζί. Εγώ το update το δίνω 10 στα 10. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Και νομίζω ότι με αυτό που δεν μπορείς να αγοράσεις και με gems θα βοηθήσει πραγματικά πάρα πολλούς παίχτες. Και νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, μία εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε πότε νέο βίντεο ανεβάζω. Και επίσης μην ξεχνάτε να πατήσετε να μπαίνετε στο Discord server. Θα σας αφήσω και εκεί link κάτω στην περιγραφή αυτού του πέμπτου βίντεο. Και το Instagram μου, να με ακολουθήσετε κι εσείς στο Instagram μου. Έχουμε φτιάξει νέο προφίλ όσοι δεν το ξέρετε. Να με κάνετε και εκεί follow. Γιατί εκεί πέρα θα λέω τα νέα βίντεο, δηλαδή έχω ανεβάσει και τα stories που είχα κάνει από το ταξίδι που έκανα, που σας είχα πει από την Κυριακή του, από το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, συνεχίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε δυναμικά και τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο!